περιμέναμε ότι αυτή η διαπραγμάτευση θα ήταν η δυσκολότερη, γιατί είναι η τελευταία και η Ελλάδα βγαίνει από το μνημόνιο στο τέλος του χρόνου. Άρα έχουν μαζευτεί πάρα πολλά θέματα και έτσι ξέραμε ότι η διαπραγμάτευση θα ήταν πολύ δύσκολη. Από την άλλη, ξέρουμε ότι υπάρχει πρόοδος και υπάρχουν μια σειρά από θέματα ανοιχτά. Μπορούμε να πούμε σε ποια θέματα έχει υπάρξει πρόοδος? Χωρίς να δραματοποιούμε. Νομίζω ότι μεσούσεις της διαπραγμάτευσης από την μεριά μας δεν δίνουμε πληροφορίες που βρισκόμαστε. Αλλά σας λέω ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και προσωπικά θα έλεγα, έχοντας την εμπειρία των διαπραγματεύσεων που έγιναν τις άλλες χρονιές, νομίζω ότι έχουμε πολλές ελπίδες και αυτή να τελειώσει σε έλξη. Υπάρχουν πολλά θέματα ανοιχτά, τα οποία είναι αλληλένδετα. Αλλά εκείνο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι το συμφέρον είναι κοινό. Δηλαδή να βγει η Ελλάδα στις αγορές, γιατί περί αυτού πρόκειται από πρώτης πρώτου, με τις καλύτερες συνθήκες και με αξιοπιστία. Και με μαξιλαράκι. Και με μαξιλαράκι, με δίχτυα ασφαλείας, απολύτως. Και αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι η Τρόικα, είτε το θέλουμε είτε όχι, έχει μια μεγαλύτερη αξιοπιστία στις αγορές. Οπότε είναι καλό να έχουμε μια συμφωνία μαζί της, ούτως ώστε οι αγορές να καταλάβουν ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2010, σωστά, όταν μπήκαμε στο μνημόνιο, και ότι όταν θα βγούμε στις αγορές δεν θα εκτιναχθούν τα επιτόκια. Όπως έγινε προσφάτως, όπως η καρβουνία. Όπως έγινε προσφάτως. Όμως, τους άρα υπάρχει, θέλω να καταλήξω, υπάρχει ένα κοινό συμφέρον η Ελλάδα να βγει στις αγορές με τις καλύτερες συνθήκες. Και για αυτό το λόγο πρέπει να έχουν ρυθμιστεί τα διάφορα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά, ούτως ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να δανειστούμε με πολύ ψηλό επιτόκιο. Οι επόμενες εβδομάδες ζει μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή της ιστορίας της, διότι όχι μόνο βγαίνει από το μνημόνιο, αλλά ανακάμπτει. Έχει επιβεβαιωθεί ότι το ΑΕΠ θα έχει θετική εξέλιξη ήδη το 2014. Πολύ ωραία το λέτε. Ακριβώς. Γιατί δεν το αναγνωρίζουν λοιπόν αυτό? Και ότι το 2015 η Ελλάδα θα έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτω καθεξής. Άρα βγαίνουμε από την εντατική, είναι ένα πολύ δυνατό νέο και νομίζω ότι πρέπει να εστιαστούμε σε αυτό. Η διαπραγμάτευση, φαντάζομαι, η οποία γίνεται, θα λήξει. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η Τρόικα μαζί με την ελληνική κυβέρνηση βρίσκονται σε συνεννόηση, σε συζητήσεις, σε διαπραγματεύσεις. Αυτό δεν σταματάει. Και φαντάζομαι δεν θα σταματήσει μέχρι ότου βρεθεί μια τελική συμφωνία. Και αυτή η συμφωνία πρέπει να είναι φυσικά επωφελής για την Ελλάδα. Μάλιστα. Αλλά αυτό είναι και το συμφέρον των εταίρων μας. Διότι και οι εταίροι μας το ίδιο πράγμα θέλουν. Θέλουν η Ελλάδα να ανακάμψει. Και θα έλεγα η Ελλάδα. Τα τους, κύριε Καρβούνη, και η Ελλάδα πίσω είναι ένα στίχημα. Είναι απλά. Διότι είναι πρέπει η χώρα τα τους η οποία πίσω, έχει τον μεγαλύτερο τροχιασμό, αλλά και τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή και τις μεγαλύτερες θυσίες. Άρα οι πάντες θέλουν να επιτύχει και ας μην εστιαζόμαστε σε αυτό το οποίο γίνεται τώρα, αλλά στη μεγαλύτερη εικόνα, η οποία είναι θετική. Η κυβέρνηση, ό,τι είναι κακό, είναι η Τρόικα. Αυτό είναι ένας απόλυτος μύθος. Την Τρόικα τη φωνάξαμε εμείς. Η ελληνική κυβέρνηση τη φώναξε. Η προηγούμενη. Αυτό δεν πάει να πει ότι καλή όμως. Όχι, αλλά θα έλεγα ότι είναι ένα αναγκαίο κακό. Δεν μας δανειοδοτούσε κανένας, κανένας δεν μας έτεινε χέρι βοηθείας, μας έτεινε η Τρόικα υπό όρους, υπό σκληρούς όρους. Ήσαν πάρα πολλοί. Έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει από εκεί, οπότε τα δημοσιονομικά μέτρα θα ήταν πιο ήπια. Αρχίσαμε εμείς ανάποδα, διότι αυτό βόλευε. Πρώτα τα μέτρα. Ακριβώς. Βόλευε πολιτικά. Λοιπόν, δεν πρέπει τώρα να αντιστρέψουμε. Όχι εμείς, εκείνοι. Μόνο άρχισαν τις περικοπές. Περικοπές στις οριζόντιες τις έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Ουδέποτε η Τρόικα είχε ζητήσει, το γνωρίζω αυτό, και έχει ελεγχθεί και ιστορικά. Βέβαια. Είχε ζητήσει τις αδιάκριτες οριζόντιες περικοπές. Ναι. Έχουν προχωρήσει και αυτές είναι οι οποίες φέρνουν την ανάκαμψη. Διότι ένα δημοσιονομικό μέτρο, ναι, εάν από πίσω δεν διορθώσετε την μηχανή, πάλι σε ένα χρόνο θα σας δημιουργήσει το ίδιο πρόβλημα. Η Τρόικα δεν έχει κάνει λάθη. Έχει κάνει λάθη. Όπως έχει κάνει λάθη και η ελληνική κυβέρνηση. Το οποίο αργεί να παραδεχτεί. Έχει κάνει λάθη η Τρόικα και το έχει παραδεχτεί και έχει πει: έχω κάνει λάθη. Και η Τρόικα ελέγχεται και θα ελέγχεται πιο πολύ και μάλιστα η Τρόικα δεν θα υπάρχει πια στο μέλλον. Άλλωστε ο κύριος Γιούνκερ έχει δεσμευθεί πάνω. Αν καταστραφεί ζωές ανθρώπων τώρα, να ελεγχθεί μετά σε ένα φόρουμ η Τρόικα και να πούνε ότι ο κύριος Τόμψεν έκανε λάθος. Κύριε Γιάρο, δεν καταστράφηκε η Ελλάδα από την Τρόικα. Καταστράφηκε μια λανθασμένη πολιτική τη Τρόικα. Καταστράφηκε από τα λάθη της. Συμφωνούμε. Από τα λάθη όχι της Τρόικας, αλλά της Ελλάδας, της πολιτείας μας, της χώρας μας, η οποία εκτροχιάστηκε. Ότι αυτή τη στιγμή, όπως είπα, ζούμε μια ιστορική στιγμή όπου η Ελλάδα ανακάμπτει.
Και δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία, διότι οι πάντες μας λένε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα του χρόνου. Οι πάντες μας το λένε. Λίγα την ελπίδα ότι θα τελειώσει και εντός. Θα γίνουν αμοιβαίοι συμβιβασμοί. Θα γίνουν αμοιβαίοι συμβιβασμοί ακριβώς. Και ότι η Ελλάδα θα βγει στις αγορές με ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας της Τρόικας, το οποίο το έχουμε ανάγκη. Σωστά. Λοιπόν, υπάρχει μια συνέχεια στο ελληνικό κράτος να υπογράφει η αντιπολίτευση. Σωστά. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει εκλεχθεί με δημοκρατικές διαδικασίες και αυτή δεσμεύει τη χώρα. Μάλιστα. Και τη δεσμεύει διεθνώς. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα και με αυτήν που χωράνε οι εταίροι μας. Αύριο η Ελλάδα μπορεί να εκπροσωπηθεί από μια άλλη κυβέρνηση, πάλι η Ελλάδα θα είναι. Μάλιστα. Έτσι, σωστά. Και θα δούμε την κατάσταση. Σωστά. Αλλά θεωρούν ότι και η νέα κυβέρνηση θα δεσμεύεται από την προηγούμενη. Διότι αυτή είναι η σωστή σειρά. Άρα, στη διεθνή ναι. νομιμότητα. Το Ταμείο μπήκε, θα έλεγα, υπό ειδικές συνθήκες λόγω τεχνογνωσίας στα θέματα της δημοσιογραφίας. Αυτό πρόκειται να αλλάξει και ήδη ο κύριος Γιούνκερ το έχει ανακοινώσει ότι η Τρόικα υπό τη μορφή που την ξέρουμε δεν θα υπάρξει πια. Και δεν μιλάω τώρα για την Ελλάδα, μιλάω γενικότερα για την Ελλάδα. Η Λαγκάρντ έχει συμφωνήσει και είναι το ζητούμενο. Νομίζω αυτό που έχει σημασία είναι τι θέλει η Ευρώπη να γίνεται εντός της Ευρώπης. Και νομίζω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι στην πόρτα της εξόδου από το σχήμα το οποίο γνωρίσαμε. Οπωσδήποτε για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη γενικότερα. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την μεταμνημόνιο εποχή, εκεί ίσως υπάρχει ένας ρόλος για το δουλουτού. Ποιος ρόλος θα είναι ακριβώς, δεν έχει συμφωνηθεί, θα είναι ένα αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Πάντως, φαντάζομαι, δεν θα είναι του επίπεδου που είναι σήμερα. Είναι τα παθήματα μαθήματα. Και αυτό για όλους μας και ότι πρέπει να υποφεληθούμε και εντός και εκτός. Ναι, και πρέπει να υποφεληθούμε από τη νέα κατάσταση, δηλαδή ότι βγαίνουμε από την ύφεση και ότι έχουμε ανάγκη από ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο πρέπει να το φτιάξουμε εμείς. Ναι, αλλά δεν το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε αυτό. Ελληνικό σχέδιο. Ναι, δεν υπάρχει όμως. Με υποστήριξη ευρωπαϊκή, αλλά ελληνικό σχέδιο. Αυτό είναι το στοίχημα πλέον, διότι τα κακά. Νομίζω ότι τα πολλά κακά είναι πίσω μας. Ναι, άρα η μπάλα τώρα είναι στα χέρια μας. Πρέπει εμείς να προχωρήσουμε τα πράγματα.